Έχω κοντά μου τον Γενικό Αρχηγό του Γουσαριού Μπόρου, τον Κώστα Σιμάκη. Κώστα, πολύ σημαντική νίκη σήμερα κόντρα στην Αγία Λεούσα με 2-1. Ένα μάτς το οποίο τα είχε όλα. Γκολ, ένταση. Ένα μάτς πραγματικά ντέρμπι αθηναϊκού επίπεδου, θα λέγαμε. Πολύ σημαντική νίκη νομίζω για εσάς και έχω την αίσθηση και δική. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σου εσένα. Κώστα, καλησπέρα. Ένα πολύ δύσκολο μάτς με μια ομάδα που έχει την ίδια βαθμολογική σκοπή με την δική μας ομάδα. Επιτέλους κερδίσαμε το παιχνίδι εκτός έδρας. Νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι με την Αγία Ελέωσα κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Χάσαμε μια κραυγαλή ευκαιρία από το 2-0 να γίνει 3-0. Ώστε να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Ένα νεκρό 15 λεπτό 45 με 60 πήγαμε να το πληρώσουμε κάνοντας πέναλτι τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Αλλά στο τέλος όλα καλά. Κάναμε άλμα βαθμολογικό και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα αλλάξει κατά πολύ η εικόνα μας. Θα γίνουμε η ομάδα που κάποιος αντίπαλος θα ματώσει για να την κερδίσει και παράλληλα θα συλλέγουμε και πόντους για να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία. Έχω την αίσθηση ότι πήγατε δυνατά στο παιχνίδι για να το κερδίσετε, Κώστα. Το θέλετε πολύ, νομίζω. Νομίζω αυτό φάνηκε στα πρώτα 45 λεπτά. Ήμασταν πιο αποφασιστικοί στις μονομαχίες με τον αντίπαλο. Εκμεταλλευτήκαμε ό,τι λάθος έκανε ο αντίπαλος και στην αντεπίθεση ήμασταν αυτό που λέμε φαρμάκι. Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες, προηγηθήκαμε, αλλά πρέπει να σταθούμε και στο κακό 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο οποίο πήγαμε να αυτοκτονήσουμε. Δώσαμε δύο πέναλτι και δυστυχώς εκεί η εικόνα μας κάπως μας τα χάλασε. Βέβαια μετά το πιάσιμο του δεύτερου πέναλτι από το Δευκαλείο, νομίζω ότι εκεί οι αντίπαλοι κατάλαβαν ότι το μάτς είναι πλέον χαμένο για αυτούς, γιατί μετά ισορροπήσαμε και δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου. Ναι, σίγουρα Κώστα, ήταν κομβική στιγμή έτσι που δεν έγινε το 2-2 και για εσάς. Σίγουρα θα πέφτει και η ψυχολογία σας, δεν ξέρει κανείς τι θα γινόταν μετά. Δεν ξέρει κανείς τι θα γινόταν, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο νεαρό αυτό παιδί. Το τερματοφύλακα έχει ξαναπιάσει πέναλτι και έχει δώσει και βαθμούς στην ομάδα. Και πιστεύω ότι ήταν μια καλή εμφάνιση από μέρους του και βοήθησε σημαντικά την ομάδα. Να πούμε, Κώστα, έπιασε και το πρώτο πέναλτι. Στη συνέχεια μπήκε τον γκολ. Στη συνέχεια γίνεται μια μπουμπούλα εκεί, ζητήσαμε κάποιο φάουλ, θα το δούμε στο βίντεο. Εντάξει, εκεί ολιγορήσαμε μια αμυντική, πάλι λάθος. Θα σου θυμίσω ότι έχουμε φάει 10 γκολ, νομίζω οι 6-7 είναι με πέναλτι και φάουλ. Είναι κάποια αμυντική λειτουργία την οποία δεν την έχουμε ακόμα ισχυροποιήσει. Κάποτε ήταν το ατού μας. Τώρα είναι σημαντικά τα λάθη που κάνουμε και φυσικά εκτός έδρας ειδικά τα πληρώνουμε. Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο εκτός έδρας θα πάμε καλύτερα. Βέβαια για να έχει αξία η νίκη μας, πρέπει να πάρουμε και το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας. Για να έχει αξία αυτό το διπλό σήμερα το πρωί στην Ελεούσα. Πρέπει να επισημάνω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια κερδίσαμε πρωινό παιχνίδι. Νομίζω άλλαξε εικόνα. Οι παίκτες ήρθαν έτοιμοι, ήρθαν αποφασισμένοι να πάρουν το τρίποντο. Και να προσθέσω σε μια γενικότερη εικόνα για το Σαββατοκύριακο που διανύσαμε. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο και για την πρώτη ομάδα και για τις υποδομές μας. Νομίζω μετά πολύ καιρό θα πάμε στη ίδια μας ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για αυτό που παρουσιάσανε τα τμήματά μας στο γήπεδο μας. Κώστα, να αναφερθούμε και λίγο και στο τέλος του αγώνα. Υπήρξε ακραία ένταση, θα έλεγα, από πλευράς μερίδας φίλων της Αγίας Ελεούσας. Εντάξει, αυτά δεν χρειάζονται να γίνονται. Νομίζω όμως ότι δεν είναι φίλοι της Αγίας Ελεούσας. Αυτά τα νεαρά παιδιά που σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού καθίδριζαν χωρίς κανένα λόγο, νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο καθόλου. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρίσουν, να προκαλέσουν μικροεπισόδια. Αλλά εξ αυτού η ομάδα μας νομίζω έδειξε και την εμπειρία της και την ικανότητά της να διαχειρίζεται και αυτές τις καταστάσεις. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι, εκτός από το υβριολόγιο, δεν έγινε κάτι το μεπτό. Νομίζω αργήσαμε βέβαια λίγο να φύγουμε από την έδρα της Ελεούσας, αλλά δεν νομίζω ότι μας πείραξε αυτό και δεν θα σταθούμε καθόλου σε αυτό. Πιστεύω ότι η Αγία Ελεούσα σαν διοίκηση έχει την ικανότητα και να διαφυλάξει την ομάδα και να απομακρύνει αυτά τα άτομα τα οποία θα τις κάνουν κακό στο τέλος. Το επόμενο μάτς, Κώστα, είπαμε, είναι εντός έδρας με ποιον. Το επόμενο μάτς πάλι κομβικό με τον Αστέρα Ζωγράφου, ο οποίος είναι πιο χαμηλά από εμάς στην βαθμολογία. Πρέπει να το κερδίσουμε και μετά σκεφτούμε τον αγώνα. Άμα το κερδίσετε για αυτό το μάτς, νομίζω, Κώστα, πια θα κοιτάτε μόνο πιο ψηλά και όχι κάτω από την μέση της βαθμολογίας. Έχω την αίσθηση. Νομίζω η βαθμολογική θέση, η βαθμολογική συγκομιδή την αδική την ομάδα μας. Πρέπει να έχουμε περισσότερους πόντους. Τα παιδιά τους συνειδητοποίησαν και παρόλο που και σήμερα κατεβάσαμε μια σύνδεση με αρκετά προβλήματα, γιατί έχω ξαναπεί ότι ο κόουτς κάθε Παρασκευή όλο απουσίες βλέπει, προβλήματα της τελευταίας στιγμής, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι η ομάδα μας θα ανακάμψει και θα παρουσιάσει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και θα
μετουσιώσει την καλή εμφάνιση με παθολογική συγκομιδή. Επειδή αναφέρεις και στις ακαδημίες, Κώστα, κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για τη δουλειά που γίνεται. Θα δούμε κάποια από τα παιδιά στο μέλλον στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω να τονίσω ότι τα παιδιά που ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία του ποδόσφαιρου μέχρι να φτάσουν στην πρώτη ομάδα είναι σκοπός για αυτούς. Είναι καθημερινός αγώνας, πολλές προπονήσεις, πολύ παρουσία στο γήπεδο, πολλές ώρες. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν διαβάσματα, υπάρχουν άλλες ασχολίες. Όσοι φτάνουν στην πρώτη ομάδα, πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλες θυσίες. Βέβαια, εμάς, θερμάτες υποδομής, δουλεύουμε καλά. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον τα περισσότερα παιδιά που θα είναι στην Κοσάδα θα είναι από τις ακαδημίες μας, κάτι που κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κώστα, κλείνοντας, πήγες καθόλου σπίτι σήμερα, σε είδε το σπίτι σου καθόλου? Είσαι από το πρωί, ήρθες εδώ πέρα. Αυτό δείχνει και γιατί. Αν με επιτρέπεις, Κώστα, συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλας, νομίζω δείχνει. Γιατί και αυτή η ομάδα τελικά πηγαίνει και καλά. Είναι οικογένεια και έχει κάποιους ανθρώπους που πραγματικά είναι από το πρωί στο βράδυ εδώ πέρα. Κώστα, εδώ έχω ξαναπεί εραστηνικές ομάδες. Αν δεν είχαν άλλες ομάδες πολλούς, άλλες ομάδες λίγους ανθρώπους να ασχοληθούν πραγματικά, δεν θα υπήρχαν. Υπάρχουν άνθρωποι στο αστυνομικό ποδόσφαιρο, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί και γύρω από την ομάδα μας και σε άλλες ομάδες που σπαταλάνε χρόνο και χρήμα. Ό,τι και ο καθένας το σπαταλάει σε μεγάλο βαθμό. Εμείς σπαταλάμε και χρόνο και χρήμα και η ανταμοιβή μας είναι το διπλό στην Ελεούσα, τα τμήματα υποδομής να κερδίζουν, να παίζουν καλύτερα, να γίνονται καλύτεροι τα μικρά παιδιά, να γίνονται καλύτεροι πρώτα άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο και μετά να συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της ομάδος. Αυτό το που παρουσιάσαμε σήμερα. Η εικόνα να φεύγουμε ευχαριστημένα από το γήπεδο είναι η καλύτερη ανταμοιβή και δεν το αλλάζω με τίποτα. Εγώ σήμερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων από το πρωί στο. Και αναγκάστηκα να πάω στη δουλειά μου να εξυπηρετήσω κάποιους ανθρώπους στη δουλειά μου και μετά πήγα κατευθείαν στο γήπεδο και μετά ήρθα εδώ να δω το τμήμα υποδομής που είναι το μέλλον της ομάδος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.